το λεπτό πέτυχε τον γκολ που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ. Θα δούμε πρώτα φάσεις και γκολ από τον αγώνα. Στο γήπεδο, απεσταλμένο σε 3, ήταν ο Γιάννης Δέλκος. Παίκτης Ξάνθης βγαίνουν μπροστά με τον Αγελαδάρη τώρα. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους, η παράλληλη σέντρα, ο Πρίτας, ο σούτ είναι out. Ανεπίθεση τώρα με τον Τσάρτα, που αλλάζει το παιχνίδι για τον Ίβιτς. Από την άλλη πλευρά, η Λαΐβιτς μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να ξεφύγει. Θέλει να βγάλει και την παράλληλη σέντρα, ο Νικολαίδης στο γυριστό σούτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 11 και η ομάδα της ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Βλέπετε και πάλι τη φάση, η σέντρα από τον Ίβιτς, το γυριστό σούτ του Νικολαίδη, Σκόντα Ξάνθη, ΑΕΚ 0-1. Παπαδημητρίου για μια ακόμη φορά θα κατεβάσει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Γίνεται κεφαλιά στην αγκαλιά του Χιώτη. Στη θέση του Χιώτη ο Μιχαηλίδης. Η αλλαγή αυτή στο τρίτο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου αναγκαστική για την ΑΕΚ. Βγήκε ο Ράιτο, ο Παπαδημητρίου κέρδισε, έγινε το λάθος, ευκαιρία για την Ξάνθη, ο Παπαδημητρίου, το σούτ, η μπάλα φεύγει έξω από τα δοκάρια. Ίβιτς για τον Νικολαίδη που έχει χώρο, κάνει το σούτ, εντυπωσιακά ο Μπούσεκ διώχνει σε κόρνερ. Εκτελεί το φαουλ. Παπαδημητρίου έχει χώρο, κάνει το σούτ, παίχτηκε και μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Η ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό που νίξε εύκολα τον Ακράτο. Η Ξάνθη είχε δύο παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Έκανε μια σκληρή προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα και στους δύο αγώνες. Πάμε στο ρεπορτάζ που ετοίμασε μετά το παιχνίδι ο Γιάννης Δέλκος. Λοιπόν, πέρα από όλα, αλλά δεν θα σε μιλήσω σήμερα. Για προσωπικούς λόγους. Ήρθα εδώ να σεβαστώ και Ξάνθη και τον συνάδελφο μου και με κάποιο τρόπο και εσάς. Ο λόγος είναι αυτός ότι πριν μερικές μέρες η εφημερίδα τοπική εδώ, δεν ξέρω πώς, αν έχει γράψει κάτι προσωπικά που δεν με επιτρέπει ούτε σαν άνθρωπος να γράφει τέτοια πράγματα προσωπικά για την οικογένεια μου και για μένα, χωρίς να υπάρχει κανένα λόγο. Και αυτό εμπρός. Ξέρω ιδιαίτερα ο Δημήτρης Σαντάκης κάποιος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά αυτά μόνο. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία έχουμε στο κύριο συνάδελφο. Τίποτα άλλο. Ορίστε. Ορίστε. Πώς. Σαντάκης είπατε. Ο Δημήτρης Σαντάκης. Δρόμι. Τα περιμένετε τώρα να το θέλετε. Το ποδόσφαιρο έχει πίκρες και εμείς αυτές τις μέρες έχουμε γευτεί δύο απανωτές. Μία την Πέμπτη και μία σήμερα. Παρόλη την προσπάθεια που καταβάλουν οι ποδοσφαιριστές μας, δεν καταφέραμε να πάρουμε τουλάχιστον ένα βαθμό. Πρέπει όμως να τους συγχαρούμε για την τρομερή προσπάθεια που κάνανε, παρότι είχαν πριν από 2-3 μέρες είχαν δώσει μια μεγάλη μάχη έξω και υπήρχε ταλαιπωρία. Βέβαια τώρα υπάρχει μια μεγάλη διακοπή και αυτό είναι άσχημο, γιατί αν υπήρχε ένα παιχνίδι την Τετάρτη, την Κυριακή. Στο γήπεδο της Ξάνθης, η ΑΕΚ με το μυαλό της στον αγώνα της Τετάρτης με τη Ρώμα, προηγήθηκε νωρίς με πανέμορφο γκολ του Ντέμι Νικολαίδη και κράτησε αυτό το σκορ, παίρνοντας τους 3 πολύτιμους πόντους.